Στην ακύρωση του ενιαίου φόρου κατανάλωση στο κρασί προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως ανακοίνωσε και ο Σύνδεσμος Ελληνικού Ίνου. Η εξέλιξη αυτή φέρνει μεγάλη ανακούφιση στους ινοπαραγωγούς που αντιμετώπιζαν μεγάλο πρόβλημα στην ανάπτυξη του προϊόντος τους. Ο κλάδος της ινοποιίας και ο κλάδος της αμπελουργίας είχαν μεγάλη πληγή, είχε μεγάλη πληγή ο φόρος που είχε μπει. Ήταν ένας άδικος φόρος. Πιστεύω ότι το κρασί, το σταφύλι είναι ένα προϊόν που είναι στην Ελλάδα παραδοσιακό και πιστεύω ότι δεν πρέπει να βάλετε έτσι. Όπως τόνιζαν οι ίδιοι οι νοπαραγωγοί, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί ήταν ένας μεγάλος βραχνάς αφού πλήρωναν 20 λεπτά για κάθε λίτρο, με την ζημιά να είναι μεγάλη για την παραγωγή τους. Κάποιες επιχειρήσεις μάλιστα έφτασαν κοντά στην οικονομική καταστροφή. Έχει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Κρατάει ουσιαστικά ζωντανή την Ήπεθρο, διότι συνεχίζουν οι αγρότες να εργάζονται στον πρωτογενή τομέα για την παραγωγή σταφυλιών πρώτης ύλης, τέλος πάντων ποιότητας, για να μπορούμε και εμείς να φτιάχνουμε κρασιά ποιότητας κατ' επέκταση. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δώσει και μεγάλη όθηση στους παραγωγούς κρασιού, ειδικά στην περιφέρεια, αφού θα μπορέσουν να αναπτύξουν και να προωθήσουν το προϊόν τους και να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια που τους προκάλεσε ο φόρος. Ο φόρος και άδικος ήταν και αποτελέσματα οικονομικά δεν είχε για το οικονομικό επιτελείο. Από την άλλη πλευρά δημιούργησε τεράστια προβλήματα στις επιχειρήσεις που δουλεύουν σωστά στο χώρο της αγοράς του κρασιού, που κόβουν τα τιμολόγια τους, που πουλάνε τα προϊόντα τους πάντα με βάση τις νόμιμες διαδικασίες. Δίνει άλλες προϋποθέσεις από εδώ και πέρα στο να βρεθούμε στην αγορά ξανά και να πετύχουμε τα πράγματα που είχαμε πετύχει και πριν από την επιβολή του φόρου. Μειώσαμε την παραγωγή στο μισό από τη στιγμή επιβολής του φόρου. Αυτό μεταφράζεται σε αγορά της μισής ποσότητας σταφυλιών από ό,τι αγοράζαμε πριν. Άρα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό στη διαδικασία. Οι ινοπαραγωγοί αισιοδοξούν ότι θα μπορέσουν τη φετινή χρονιά να αυξήσουν τις πωλήσεις στο προϊόν τους και να μπορέσουν να το εξάγουν και στο εξωτερικό αναπτύσσοντάς το μέσα από διεθνείς εκθέσεις.